Δόξα σοι και πάλι Χριστό το Θεό που μας σύναξε επί το αυτό για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Διότι εδώ είναι το σχολείο μας, όπως πάντοτε λέμε. Και επιγόμεθα για να πάρουμε και εμείς το δίπλωμά μας, το πτυχίο μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά θέλει περισσότερα προσοχή. Διότι αν έξω στην κοινωνία εμέναμε και χάναμε το πτυχίο, ήταν λυπηρό, αλλά ήταν εμπαλωνόταν, θεπρευόταν. Αν εμείς χάσουμε τώρα το δικό μας πτυχίο όμως, και το γεγονός είναι ότι δεν ήταν δική μας απόφαση σε αυτή, να ξεκινήσουμε σε αυτό το δρόμο. Βλέπεις, είναι αυτός που μας κάλεσε, μάλλον μας ήλκησε και μας ετοίμασε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται η προσοχή, αδελφοί μου και πατέρες, για να γίνουμε συνεχιστές της παραδόσεώς μας και με τα ζωντανά παραδείγματα που έχουμε των σημερινών γερόντων που ζώσαμε μαζί τους. Και δεν έχουμε απορίες. Δεν έχουμε καμιά απορία να πούμε καλά το καιρό εκείνο έτσι έκαναν, μπορούσαν. Εμείς σήμερα, να η ευλογία του Θεού είναι ότι οι δικοί μας γεροντάδες που μας φάρεσαν τα ράσα ήταν άνθρωποι τέτοια ακριβώς αγιασμένοι και μας δείξαν το ζωντανό παράδειγμα ότι όχι το καιρό εκείνο. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά τώρα ακριβώς αποδεικνύεται η συνέχεια της παραδόσεώς μας και ο αγιασμός αδιάλειπτα βρίσκεται μαζί μας. Ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας και πάντοτε είναι ο Αυτός. Εάν εμείς βέβαια φυσικά πειθαρχήσουμε στο θέλημά Του. Το νόημα είναι τούτο. Ο εμί ακολουθών, εμί διακονήτων. Ο εμί διακονών, εμί ακολουθήτων. Εκεί που είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος όμως έστε. Και αυτόν τιμήσει ο πατήρ μου. Και τα τόσα άλλα που κάθε μέρα θυμίζουμε. Είναι αυτά υπομνήσεις ότι δεν είμαι θα τυχαία εδώ. Μας προώρησε ο Θεός προτού να γεννηθούμε. Και μας ετοίμασε το βραβείο της κλήσεως του αγιασμού. Επομένως τώρα εδώ θα το επιτύχουμε δια της περιεκτικής μετανοίας. Το νόημα εδώ με λίγα λόγια. Γιατί είμαι θα εδώ και τι κάναμε, όποιος μας ρωτήσει, θα πούμε εδώ μετανοούμε. Εδώ για μετάνοια ήρθαμε και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός μας. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λοιπόν άρα η πραγματική μορφή της μετανοίας. Πάντοτε το τονίσαμε κατά κόρον και τα μελετούμε κάθε μέρα και από τις πατερικές μας παραδόσεις. Λοιπόν, τώρα η μετάνοια για να ολοκληρωθεί, πατέρες μου, δεν είναι τρόπο σε ένα είδος συναισθηματισμών. Η πραγματική μετάνοια είναι εκείνη η οποία θα μας καταργήσει των παλαιών άνθρωπων και θα μας ενδύσει των καινών, των νέων. Η πραγματική μετάνοια είναι εκείνη η οποία θα μας φέρει αποδείξεις κατά μέσα των θείων επαγγελιών όσοι έλαβαν αυτόν εδώ και ναυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστη. Άρα η πραγματική εφορμοσμένη μετάνοια μας οδηγεί στην υιοθεσία. Αλλά τουλάχιστον εμείς οι μοναχοί αν το αποτύχουμε. Είναι πολύ οδυνηρό. Δεν είναι δύσκολο, αφού είναι μαζί μας ο Θεός. Αφού είναι αυτός μαζί μας, τι έχουμε να φοβηθούμε. Κρατούντας τον θώρακα της πίστεως, μπορούμε να ανατρέψουμε κάθε τι το οποίο ανθίσταται στην πορεία μας. Είπα και πρωτήτερα, δεν βαδίζουμε βάση συναισθηματισμών. Βαδίζουμε με πληροφορία αυτού που μας ήλκησε ο πίσω του, ότι αυτός είναι μαζί μας. Όπως κάτι ενέργεια μας έδωσε την δύναμη της σκέψεως αυτής της ζωής. Αυτός την φύτεψε. Μας έδωσε την δύναμη της αποταγής να ξεκολλήσουμε από τον κόσμο. Μας έδωσε την δύναμη της υποταγής και της εφαρμογής που εφήρμοσε ο ίδιος. Και έτσι φράζεται κάθε στόμα και καθίσταται υπόδικος άπασο κόσμος του Θεού. Λοιπόν, καμία πρόφαση σε εδώ δεν χωράει. Η εφημοσμένη μετάνοια τούτη είναι. Οι μεν επαγγελίες του Θεού είναι οι ίδιες και ο τόπος είναι έτοιμος προτού να γεννηθούμε. Αλλά θα καταβάλουμε το τίμημα
και το τίμημα είναι πραγματική μετάνοια. Επειδή με την πτώση δεν χάσαμε μόνο τον Παράδεισο, έπαθε διάσπαση η προσωπικότητα μας και αποκτήσαμε να κυβέρνει διάνοια επί τα πονηρά. Εγίναμε θύματα επιρροής, επιδρά πάνω μας κάθε τι. Τα πάθη μας, οι κακές συνήθειες, ο διάβολος, η φύση, το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι τα αντίξωα, εκείνα που ανθίστανται προς την εφαρμογή της μετανοίας. Αλλά γι' αυτό ακριβώς εμείς είμεθα εδώ, μακρόν από τα αίτια εντελώς, με στόχον και σκόπον έναν, να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου τον Θεό. Ότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Και έτσι κρατώντας αυτό, έχουμε ισχυρά άμυνα. Έρχεται η προσβολή. Είναι αδύνατο να μην έρθει. Αν άντεκτο να μην έρθει, είναι τα σκάνδαλα. Μα δεν συμφέρει να κρίσουν τα σκάνδαλα. Εάν οι πειρασμοί, οι αφορμές, οι ερεθισμοί, αν παραμεριστούν, τότε παθαίνουμε σαν ένα άνθρωπο που τον απέλησε από τη δουλειά του. Είμαστε υποχρεωμένοι, διότι οι ερεθισμοί της ενδειξιότητος είναι του παλαιού ανθρώπου τα συστήματα που επιβάλλεται να μας κρατεί αιχμάλωτους. Επομένως λοιπόν, όταν σηκώνονται αυτά και μας δείχνουν τι είναι και τους ζητούν, τότε ακριβώς παίρνουμε θέση. Πάει ο πίσω μου η Σατανά, με καλό ήρωα, ρε. Τι αυτά που λες. Και όταν επιμένει καμιά φορά, σας είπα και άλλοτε, επιμένει ένα πάθος, ένας λογισμός στραγγαλιστικός. Προσπαθήσαμε προσευχή, προσπαθήσαμε με τρόπο όσο μπορέσαμε, δεν ξεκολλάει. Επιμένει. Τότε κάνουμε μια άλλη τεχνοτροπία κατά την παράδοση των πατέρων μας. Παίρνουμε ένα αμυντικό στοιχείο, το οποίο λέγεται το αντιρρητικό. Αφού βλέπω ότι μέσα μου επιμένει αυτό και προσπάθησα και δεν φεύγει αυτός ο κακός λογισμός και με στραγγαλίζει με το ζόρι. Τότε γυρίζω με Ανδρία στον εαυτό μου, σιωπηλά από μέσα και λέω: δεν τρέπεσαι, παλιάνθρωπε. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, ρε. Σε καλόγυρος εσύ. Αμέσως είναι. Διότι αρπάξαμε τη βασική ταπεινοφροσύνη, την πραγματική εξομολόγηση. Δεν κρατάει για πολύ αυτό. Διότι αν το παρατείνεις παραπάνω, αρχίσει και εκείνος. Και ο διάβολος είναι η μεγαλύτερη γλώσσα αυτός. Ο σκοπός είναι να του ανάσκουμε την λύση σαν της επιθέσεως και αμέσως να γυρίσουμε στον πατέρα μας με την προσευχή. Αμέσως γυρίζουμε και του λέμε: βλέπεις, Κύριε μου, να αυτός είμαι. Δεν μπορώ μόνος μου. Πλησίασε, βοήθησε, τράβαμε, κράτησε τις χειρός της δεξιάς μου. Δεν μπορώ τίποτα, Κύριε μου. Το είπες και μόνος σου, το χωρίς μου ούτε να σε πει ούτε. Αυτή η εξομολογητική προσευχή πολύ μας βοηθάει. Διότι προσευχόμεθα και από τα γραφές και από τις παρακλήσεις και από τα συγγράμματα της δοξολογίας της λειτουργίας μας. Όλα είναι πένετα. Αλλά ο πραγματικός τρόπος που κρατάει το νου είναι η εξομολογητική προσευχή. Ο γέροντάς μας έχει μια ωραία αντίθετη εξομολογητική προσευχή σε ένα σημείο. Ακριβώς να μάθετε να κρατάτε την εξομολογητική προσευχή όταν βλέπετε το παράλογο της επιθέσεως. Όταν βλέπετε το παράλογο της επιθέσεως, τότε πρέπει να φωνάξετε. Επικάλεσέ με την ημέρα θλίψεως σου και εξελούμεσαι. Μας προκαλεί ο Κύριος μας. Αιτείτε και λείψεστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Κούετε και ανοιγήσετε ημίν. Μας προκαλεί. Βλέπετε. Αυτό να το κρατάτε πάντοτε. Θα κρατάτε τη μάχη συστηματικά. Θα δίστασε σε οτιδήποτε. Όταν κρατάτε με σύστημα αυτό, υποχωρούν οι τόντε. Δεν έχουν θέση. Αλλά εάν κάποτε, κατά ένα μυστηριό τρόπο της προνοίας, επιτρέψει ο Θεός είτε το διάβολο είτε το πάθος να επιτεθεί με μεγαλύτερα λύσα, είναι μέσα στα θεία σχέδια αυτά. Δεν τρομάζουμε εμείς. Θα το πάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Μήπως παραμελήσαμε εμείς το καθήκον μας από κάπου και γι' αυτό πήρε αυτοδύναμη. Τα πάντα ο λόγος του Θεού συγκρατεί με μαθηματική ακρίβεια. Αν οι τρίχες της κεφαλής είναι ρυθμισμένες, σκεφτείτε τα υπόλοιπα της αγωγής μας με πόση λεπτομέρεια κρίνονται. Είναι αυτός που είναι μαζί μας. Είπα και πρωτήτερα. Αυτός ήταν μαζί μας και μένει μαζί μας. Είναι πιο πολύ αυτός κοντά μας παρά εμείς. Αυτός μας έδωσε την δύναμη να σκεφτούμε την πνευματική ζωή, την καλογυρική.
αυτός το φύτεψε μέσα μας. Και ύστερα όταν ήρθε η ώρα για την αποταγή, αυτός το έκαμε πάλι. Και μέχρι που ήρθαμε εδώ και μας έβαλε στον τόπο μας, αυτός τα κάνει όλα, δια της χάριτός του. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται από μέρους μας εμάς αμφιβολία καμιά. Αυτό μας γεννά την πανίσχυρον δύναμη της πίστεως. Κρατώντας αυτήν την πίστη της προνοίας, ότι είναι μαζί μας αυτός. Και δεν θα μας αφήσει ποτέ ορφανούς. Από πού θα δηλιάσουμε? Που θα έρθει μέσα μας η έννοια του παραλόγου? Μα αφού με την αποταγή τα ξεριζώσαμε αυτά. Διότι εάν δεν είχαμε την αποταγή, θα υπήρχαν προφάσεις να μας τραβήσουν πάλι στο δέντρο του κοινωνισμού. Αφού όμως μας έδωθηκε η αποταγή και τα πετάξαμε όλα αυτά και δεν μας χρειάζεται τίποτε. Μας χρειάζεται λίγη τροφή, λίγη ενδυμασία και δωμάτιο να κοιμηθούμε. Αυτά μας τα παρέχει μόνο. Οπότε δεν γεννάται νόημα καθόλου έννοιας και μερίμνης και σκέψεως. Λοιπόν, τότε μένει ο άνθρωπος ο μοναχός ελεύθερος και αρπάζει το νου του. Αλλά ακριβώς όλος ο τρόπος της μετανοίας είναι το θέμα του νόου, γιατί και η λέξη μετάνοια αυτό εννοεί. Ανάκληση του νου στην βάση του. Παίρνουμε την έννοια της μετανοίας υπό τον εξής όρο. Ελέγχουμε τον νου. Ο νους είναι η πόρτα που επικοινωνεί μαζί μας το σύμπαν. Τα εντός, τα εκτός, τα πέριξ, τα μακράν, τα παρόντα, τα μέλλοντα. Μέσω του νόου. Λοιπόν, εμείς όπως ξέρουμε και κρατούμε τον νου. Μόλις έρθει η προσβολή, αμέσως την αναχαιτίζουμε. Αλλά φωνάζουμε τον Χριστό μας. Φωνάζουμε την προσευχή. Φωνάζουμε στον εαυτό μας. Ε, τι σκέφτεσαι? Είμαστε καλό ήρεμοι. Αυτός είναι ο απαραίτητος τρόπος. Η τήρηση του νου. Μην πλανάστε. Όταν ο νους δεν έχει έλεγχο, όσες μετάνοιες και να κάνετε, όσες και κομποσχήνια να κάνετε, και όσα τα υπόλοιπα του τύπου που κάνουμε καθημερινά, είναι και αυτά εργαλεία. Τίποτε δεν κάνετε, αν δεν ελέγξετε τον νου. Γι' αυτό προσέχετε πολύ τον νου σας. Αν προσέχετε τον νου, τότε είστε κύριοι. Κύριοι της μάχης και της πάλης. Αν ο νους όμως είναι ελεύθερος και το σέρνουν τα πάθη και ο διάολος όπου βουληθούν, τότε οι τύποι, τα σχήματα δεν ωφελούν τίποτε. Είναι να κρατήσουμε τον νου στη θέση του. Ο νους να ξυπνήσει, να ελέγξει την έννοια του παραλόγου που βρίσκεται στην εμπαθή κατάσταση, στη λεγόμενη πρακτική και μετά στη θεωρία. Στη λεγόμενη πρακτική τώρα ξεκινούν τα παλαιά πάθη, τα οποία έρχονται να μας ερεθίσουν. Ο νους όμως όποιος είναι υγιής, μέρος με την προσβολή, αμέσως τα αναχαιτίζει. Πού πας? Είμαι χριστιανός. Είμαι μοναχός. Τότε δεν μπορούν ούτε τα πάθη ούτε ο διάβολος να εκβιάσουν. Έχουν εξουσία μόνο προσβολής, υποκινήσεως. Ακριβώς εμείς τώρα δείχνουμε, σύμφωνα με τη λογικότητά μας, σαν κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, την εξοχή του νοός. Διότι η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι ο νους. Μέλη έχουν και τα ζώα. Το κύριο στοιχείο του κατ' εικόνα και ομοίωση είναι ο νους. Εάν ο νους ελέγχει, το πρώτο που θα κάνει ο νους θα παραμερίσει το παράλογο. Θα φέρει στη θέση του το έλογο. Και τότε θα υποταχθεί στο θείον θέλημα. Όταν υποταχθεί στο θείον θέλημα, συνεχώς και επιμένει, τότε η Θεία Χάρις που είναι παρούσα, επέχει θέση μητέρας η Χάρις, είναι μαζί μας πάντοτε. Εμείς την πήραμε δυο φορές. Και από το βάπτισμα και από την κουρά. Δεν έχει όμως, όπως σας είπα και άλλοτε, δεν έχει εξουσία η Χάρις να επέμβει, διότι προηγείται η ελευθερία της προσωπικότητας. Όταν λοιπόν όμως ο νους ο υγιής ελέγξει ή τα πάθη και δεν τα αποδεχθεί, τότε η Χάρις πλέον αποδεσμεύεται και επεμβαίνει. Επεμβαίνει διότι εδείξαμε εμείς την πρόθεση πρακτικά, όχι ιδεολογικά. Αντισταθήκαμε στο παράλογο υπό οποιοδήποτε μορφή. Με τη σωστή σκέψη της ιδιότητός μας σαν χριστιανοί και μοναχοί. Αφού λοιπόν ο νους κατορθώσει αυτό το θρίαμβο, τότε έρχεται η Χάρις κοντά. Ερχομένη η Χάρις κοντά,
τότε το βοηθάει πολύ εύκολα. Του δίνει μέσα του ένα φωτισμό σαν διάκριση. Βέβαια θα έρθει και πραγματική διάκριση. Αλλά τότε ακόμα. Και τότε αρχίζει και ξυπνάει ο νους, έχει περισσότερο φωτισμό και εύκολα αρπάζει τα νοήματα και εύκολα δεν πλανάται. Τότε αρχίζει δηλαδή με σύστημα και καταργεί τον νόμο της πρακτικής. Δεν αφήνει πάθη παράλογα να λειτουργούν μέσα μας, είναι περιττά, μέχρι που δεν τα επιτρέπει ούτε καν να λειτουργούν και να σκέπτονται. Τότε λοιπόν, όταν η χάρις είδε ότι ο νους έκαμε αυτό το κατόρθωμα, τότε υποτάσσεται η χάρις στον νου. Μη σας φαίνεται παράξενο. Η χάρις είναι θεία πόρια, μέσω της οποίας ο Θεός κατεσκεύασε τα πάντα και τα κρατάει και τα διοικεί. Ο νους όμως είναι προσωπικό της. Λοιπόν, ερχομένη χάρις ενωμένη με τον νου, τότε ο νους πλέον αναβαίνει στη θεωρία. Δεν υποχρεώνεται, δεν δεσμεύεται από πουθενά. Είναι εντελώς ελεύθερος. Και αφού είναι εντελώς ελεύθερος πλέον, του απομένει η γεύση της αγάπης του πατέρα του. Με δίψαν μένω στη αλλαγία. Απαιτεί. Απαιτεί με την ομολογία που έκαμε. Ταύτα πάντα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Τότε κατάθεση δικαίως η χάρις του δίδει να γευθεί την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Αυτό που λένε οι πατέρες, αίσθηση εν Θεό. Τότε αρχίζει όμως να αισθάνεται όχι δηλαδή αντιληπτικά και περιστασιακά, αλλά υποστατικά να αισθάνεται με κάτι παραπάνω, με ολοκληρωμένη αίσθηση την ενέργεια της Θείας Αγάπης μέσα του. Α, τότε πληροφορείται πέρα. Τότε καταλαβαίνει ποιος είναι, ποια είναι η θέση του και πού πηγαίνει. Και τότε οι μορφές των πολέμων θεωρούνται γελίες. Και αν υπάρχουν μεν, διότι δεν φτάσαμε εκεί, είναι γελίες σας είπα, δεν υπολογίζονται τίποτε. Γι' αυτό προσέχετε πολύ. Οι βάσεις της προκοπής και της εξαρτήσεως μας, εμάς σαν μοναχοί και ειδικά σαν κοινοβιάτες, όπως πάντοτε σας τόνισα, είναι η υπαταγή, πατέρες, είναι η υπακοή. Είναι η υπακοή. Η βάση της καταστροφής ήταν η παρακοή, που όχι μόνο εμείς καταστραφήκαμε, αλλά συμπαρασύραμε και τη χτίση στη φθορά. Δεν γίνεται αλλιώς το. Τώρα θα επιστρέψουμε μέσω αυτού του τρόπου. Αναγκάστηκε η παναγάπη του Θεολόγου να υποδηθεί τον ρόλο του μετανοούντος που υποτακτικού για να μας δείξει πρακτικά ότι δεν γίνεται αλλιώς. Με την παρακοή καταστραφήκαμε. Με την υπακοή θα γυρίσουμε πίσω. Και άλλοτε σας το είπα να το καταλάβετε καλά. Η υπακοή και η υποταγή προς το Θείο είναι, δεν είναι όπως είναι στον κόσμο τούτον εξάρτησης του Κυριάρχου προς τους υποτελείς. Η υπακοή προς το Θείο σε όλα τα στοιχεία, ειδικά στα λογικά, είναι η αιτία της οντότητος και υπάρξεως τους. Οποιαδήποτε στιγμή κόψει η υπακοή προς το Θείο είναι, αυτομάτως καταστρέφεται το πάνω. Τα πάντα είμεθα αιτιατά. Δεν υπάρχουμε αφ' αυτών. Υπάρχουμε διότι παίρνουμε από το Θεό. Αυτό που παίρνουμε είναι η εξάρτηση. Αυτό που η εξάρτηση που υποτασσόμεθα και υπακούμε στο Θεό θέλημα είναι που αυτός μας φέρνει σε επαφή. Και παίρνουμε από εκεί όλη την δύναμη της υποστάσεώς μας. Αυτή είναι η υπακοή. Γι' αυτό βλέπεις και έγινε τέτοια μεγάλη ζημιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός λόγος να υποταχθεί. Αυτός διού τα πάντα γένετο. Τους που διοικεί το σύμπαν. Και στο παρελθόν και στο παρόν και στην αιωνιότητα. Σε ποιον να πάνε υποταχθεί. Μηδέν ονίτων της πατρικής μεγαλοσύνης. Έπρεπε όπως να μας δείξει εμάς. Μεγαλείων εδώ της Παναγάπης που δεν ερμηνεύεται πατέρες. Και άλλα το είπαμε. Βλέπετε να καταλάβουμε τώρα το μυστήριο του μεγαλείου τούτο. Μας ανοίγει αυτό σε έναν δρόμο να το καταλάβουμε. Έφτασε η ώρα του πάθους. Και το ξέρει ο Κύριος μας. Έφτασε η ώρα να ανέβει στο πάθος. Τότε γυρίζει και προσεύχεται και λέει «Πατέρα, άφησε με να τους αναπλάσω. Να αποφύγω την ατίμωση αυτή. Δεν τους έπλασα εγώ.
Δεν θα τους ανακαινήσω εγώ. Όχι, του λέει. Πάει και δεύτερη φορά, πάει και τρίτη φορά και παρακαλεί, του λέει, όχι. Θα δείξεις πρακτικά την υποταγή. Να μην προφασίζονται. Και ακόμα την αγάπη της αυτοθυσίας. Βλέπετε, το πρόβλημα λύνεται πλέον. Δεν μπορούμε τίποτα να πούμε, ειδικά εμείς οι μοναχοί. Δια της απολύτου υπακοής και της εφηρμοσμένης αλληλεγγύης και αγάπης. Δίδομεν χώρα και τόπον και τρόπον και θέση στην παντοδύναμο Θεία Χάρη να αναλάβει την αποκατάσταση, τον ανακαινισμό μας. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας προσέχετε. Και άλλο τα σας ερμήνευσα. Μεμονωμένα τη λέξη αυτήν. Υπακοή. Η υπακοή έχει δύο ιδιότητες. Υπερτέλειες, πάνω στις οποίες αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιου. Ο υποτακτικός, όταν δεχθεί υποταγή στη γνώμη του άλλου, αυτό είναι η βεβαία ταπεινοφροσύνη. Διότι άφησε το θέλημα του και κάνει το άλλο. Όταν εφαρμόσει πρακτικά την υπακοή, τότε είναι η αγάπη. Διότι διακονεί στον άλλον χωρίς να παίρνει αυτός. Βλέπετε τι μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Σε αυτές τις δύο παναρετές, στην ταπείνωση και στην αγάπη, κάθεται το Πνεύμα του Άγιου. Και αυτό το προκαλούμε εμείς με την υπακοή μας. Γι' αυτό δίνεται σημασία στην υπακοή. Θα γίνεται συναρπασμός καμιά φορά, διότι δεν είμαι θαπαθής. Δεν είμαι θαπαθής, πατέρες. Διότι ξεκινήσαμε από αμαρτωλή. Αναβαίνουμε προς το τέλειο, προς την τελειότητα και τον αγιασμό. Αλλά αυτό είναι το πτυχίο. Είναι θέμα χρόνου και αγώνος ακόμα. Λοιπόν, θα συμβαίνουν διάφορες ανομαλίες. Παρακαλώ την αγάπη σας να προσέχετε σε αυτά. Γιατί η κινητήριος δύναμης που υπάρχει μέσα μας και βάσει αυτής κινούμεθα σαν όντα ζωντανά και εφαρμόζουμε θέληση είναι ο ζήλος, ο πόθος, η θέρμη. Αυτά είναι προϊόντα της χάριντος, αλλά μάλλον αυτά πηγάζουν και από τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι χτισμένα μέσα στη ψυχή. Μέσα στη ψυχή μας οι τέσσερις δυνάμεις. Η αδρία, η φρόνηση, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Μέσω αυτών αντλεί η ψυχή το θάρρος, την επιμονή και τη θέληση. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο διάβολος προσέχει πολύ, να σας προκαλέσει αποθάρρυνση και απογοήτευση, τότε ο άνθρωπος που έπεσε στην αποθάρρυνση, τότε τραβάει πίσω και είναι νεκρός. Δεν τολμάει να προσευχηθεί να κάνει τίποτε. Θεωρεί τον εαυτό του αποτυχημένο. Δεν έχει όρεξη για τίποτε. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί. Ποτέ το θάρρος να μην το μειώνετε. Μπορώ να πω ακόμα, και αν πρακτική αμαρτωλότηση συμβεί. Βέβαια δεν εννοώ ότι εδώ θα υπάρξουν θανάσιμα κακά, αλίμονο. Αλλά παρακοή. Θέλημα. Πείσμα λίγο. Λίγο μορφή προς τον άλλο. Παρασυρθήκαμε και τα κάναμε. Τα βρίσκει αυτός ο διάβολος αμέσως και προκαλεί την αποθάρρυνση. Καλό ήλουσες εσύ. Τα έκαμε σμπούσκεπα. Σηκωνόμεθα πάνω και λέμε παλιός και λέει χάσουμε από εδώ. Δικηγόρο δεν θέλουμε. Κάνω καλά με τον Θεό. Ο Χριστός μου, ο Πατέρας μου, ήρθε εδώ να με υιοθετήσει εμέναν και να φανεί σε σέναν. Όχι να μου κάνεις τον δικηγόρο. Έφταξα. Ζητώ συγγνώμη. Έτσι να κρατάτε το θάρρος. Διότι είναι αδύνατο να μην υπάρξουν λάθη, πατέρες. Μα πέραν των λαθών που είναι από την αριστερά πλευρά του εμπαθούς, είναι και από τη μορφή των αλλοιώσεων και των τροπών, της λεπτότητος. Είδατε πρωτήτερα πως ερμηνεύσαμε. Μετά την πτώση πάθαμε διαστροφή και γίναμε θύματα της επιρροής. Και ακόμα και οι φυσιολογικές αλλοιώσεις είναι φυσιολογικές. Δυστυχώς είναι. Είναι παράσιτα μεταπτωτικά, αλλά είναι. Είναι όπως οι καιρικές συνθήκες. Τώρα ήρθε σύννεφον, ήρθε κρύον, ήρθε χειμώνας, ήρθε άνοιξης, ήρθε καλοκαίρι. Μπορούμε να καταργιόμαστε γι' αυτά και να διασχετούμε γιατί και έγιναν. Έτσι είναι οι αλλοιώσεις μέσα μας. Χωρίς να θέλουμε εμείς, έως ότου να αποβάλλουμε τον παλιάνθρωπο
που μέσα μας θα λειτουργούν οι αλλοιώσεις. Αλλά όμως με προσεκτικότητα δεν τα μετράμε. Διαγείρομαι τον εαυτό μας. Έρχονται οι αλλοιώσεις και προκαλούν ακιδεία, λεμαργία. Λέμε βρε, δεν τρέπεσαι. Είδα εκατομμύρια μάρτυρες. Όχι με απλό θάνατο, με φρικαλαία μαρτύρια. Δεν πονούσαν αυτοί. Και έκαναν υπομονή. Σε φοβήθηκες τώρα που αισθάνθηκες λίγη να κεφιάν, λίγη να κηδεία. Βλέπεις τρόποι μαθηματικοί που μας βοηθά να στεγούμαστε γερά στην έμπαρξη της μάχης και της πάλης. Δεν υποχωρούμε. Ενδεχόμεθα δικηγόρων. Κάνουμε καλά εμείς με τον Χριστό. Είναι ο πατέρας μας αυτός. Αυτός μας προκαλεί. Επικάλεσε με ημέρα θλίψεώς σου. Εγώ εδώ είμαι. Ιδούμε θυμώνει με πάσα στα σημέρας. Ουκιάσου εμάς ορφανούς πόποτε. Αυτόν κρατούμε. Ποιο θα φοβηθούμε. Όλα τούτα θα προκαλεί η δύναμη της πίστεως. Γι' αυτό ο Παύλος το τονίζει. Φορέσατε σπάρτε τροποδινά τον θώρακα της πίστεως, ενώ δίνεστε τα πεπειροβέλα του βέλη του πονηρού να ανατρέψετε. Λοιπόν, κρατούμε την πίστη τώρα. Και λέμε, μα εγώ εδώ δεν ήρθα με το θέλημά μου. Με έφερε αυτός που με προώρησε προτού να γεννηθώ. Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει, αυτός το επιτρέπει. Και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και τα πάντα. Και αυτές ακόμα οι αλλοιώσεις που είναι μαθήματα που μας διδάσκουν εμάς των τρόπων του γίγνεσθε. Και αυτά τα επιτρέπει ο Θεός. Όπως ένας πατέρας ιδανικός δέρνει το παιδί του. Πονάει πιο πολύ ο πατέρας. Αλλά το παιδί δεν πείθεται. Αναγκάζει το πατέρας να το δείρει. Για να το φέρει στην ισορροπία. Έτσι και η πατρική κυδαιμονία και στοργή του Χριστού μας. Επειδή εμείς είτε από αμέλεια, είτε από απροσεξία, είτε από οποιαδήποτε λαθασμένη, βγούμε από την γραμμή του καθήκοντος, επιτρέπει τότε κάτι τι σκληρότερο για να μας ξυπνήσει. Δηλαδή μας αφήνει να φάμε τα μούτρα μας για να σηκωθούμε να καταλάβουμε «Βρε, τι είναι αυτό που σκέφτηκα, γιατί το κάνω αυτό». Και ξανά παίρνουμε δύναμη και παθαίνουμε αύξηση πνευματική. Όταν είμαι νήπια, σκεπτόμαστε σαν νήπια. Όταν γίνουμε άνδρες, σκεπτόμαστε ανδρικά. Αυτό θα γίνει στον διάσταση της εναπόστασης της αγωνιστικότητός μας. Το θέμα της επιτυχίας, σας είπα, είναι το ψυχείο. Εκεί επιγόμεθα, το βλέπουμε από τώρα. Ο Χριστός μας το έχει ετοιμάσει. Αλλά όμως πρέπει να καταβάλουμε από εδώ την αγωνιστικότητα εκείνη που είναι η λεγόμενη ομολογία. Όλοι μας οι αγωνιστικότητες, πατέρας, είναι ακριβώς ομολογία. Άρνησης ήταν η πτώση. Ομολογία είναι η επαναφορά. Θέμα αρνήσεως και ομολογίας δεν είναι στην προσωπικότητα του Θεού, όπως γινόταν στην ειδωλολατρία, που ανάγκαζαν τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Θεό τους, να πιστέψουν κάποιον άλλο. Και δεν δέχονταν. Τώρα βέβαια αυτό δεν γίνεται σε εμάς, αλλά η ιδιότηση είναι η ίδια. Διότι ο Θεός ο οποίος μας τράβηξε στην πίστη του, μας έδωσε εντολές. «Ου πάσο λέγω με Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε, αλλά έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, κύριος εστίνου αγαπώμαι. Ο μη αγαπώμαι ούτε είναι τους λόγους μου». Λοιπόν, κρατούνται στις εντολές με ακρίβεια, εφαρμόζομαι εν ομολογία.